υποδεχθούμε τον κύριο Ηλία Σταμέλο, δήμαρχος Κεσαριανής, διατελέσατε εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος Κεσαριανής, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, για να δούμε το σχεδιασμό για την περιφέρεια Αττικής του Γιάννη Πρωτούλη, διαχείριση απορριμμάτων. Κύριε Σταμέλο, έχουμε να πούμε πολλά και περιβάλλον. Να ρωτήσω, κύριε Σταμέλο, να δούμε για την πολιτική προστασία, γιατί τα κουβεντιάζαμε και εκτός αέρα. Τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο Γιάννης ο Πρωτούλης, γιατί ο Περιφερειάρχης λέει ότι εγώ έκανα ό,τι καλύτερο έχει γίνει μέχρι στιγμής και εξασφάλισα τις υδροφόρες αυτές, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, εκτός όλων των άλλων στο σχεδιασμό, στο κομμάτι που αναλογεί στην περιφέρεια. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι, υπόθηκαν. Να πω το εξής. Το είπε ο Γιάννης ο Πρωτούλης στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου, ότι η περιφέρεια δεν έχει κανένα δικό της, ούτε καμία υδροφόρα δικιά της. Ναι. Όλα τα νοικιάζει από εργολάβους. Και το χειμώνα όταν έχουμε το χιονιά και το καλοκαίρι τώρα που έχουμε αυτά τα προβλήματα με τις πυρκαγιές. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε, όσο δε για το προσωπικό, από τις 45 θέσεις που έχει η οργανική σύνθεση ή οι οργανικές θέσεις που προβλέπουν στην περιφέρεια, καλύπτονται μόνο δύο. Από τις 45 μόνο δύο, λέτε. Μόνο δύο. Και αυτά τα είπε ο επικεφαλής και υποψήφιος με τη λαϊκή συσπήρωση, ο Γιάννης ο Πρωτούλης, στην παρουσίαση. Είναι επίσημα στοιχεία, δεν τα λέω εγώ ή τα βρήκα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν μια περιφέρεια που θα έχει να αντιμετωπίσει σε όλους τους δήμους, σε όλο το λεκανοπέδιο, το χειμώνα, τα χιόνια. Όταν βρέχει, τις καταστροφές, τις πλημμύρες. Όταν τώρα με τις φωτιές, αυτά τα προβλήματα. Δεν έχει δικό της μηχανισμό και τροφοδοτεί τους εργολάβους για να μπορέσει να ανταποκριθεί στοιχειωδώς ανάγκες, δεν μπορούμε να πούμε ότι έκανε ό,τι είναι δυνατόν να κάνει. Mm-hmm. Γιατί ερχόμαστε στο κρίσιμο φαινόμενο τώρα, mm-hmm. που ενώ καίγεται όλη η Ελλάδα, σήμερα έχουμε φωτιές παντού, η Ρόδος καίγεται 10 μέρες. Έχουμε στην Ανατολική και στη Δυτική Αττική, έχουμε στην Κέρκυρα. Και δεν ξέρω κανείς αν αρχίσει και μιλάει, αν μην ξεχάσει και κάποια περιοχή. Πολλά πίνα με το. Έχουμε θύματα. Και μάλιστα δύο είναι οι πιλότοι του αεροπλάνου που έπεσε, του Καναντέρ. Και πρέπει να πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες όλων των θυμάτων. Και είμαστε θλιμμένοι αλλά και οργισμένοι για αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σήμερα αυτή η κατάσταση που εμφανίζεται, τι δείχνει? Δείχνει ότι αυτό το επιτελικό κράτος που μας λένε είναι πολύ ικανό για να προωθεί σχέδια που ευνοούν τους επιχειρηματίες και τα επιχειρηματικά κέρδη, αλλά όταν πρόκειται να προστατεύσει τη ζωή και την περιουσία των πολιτών, βλέπετε ότι είναι ανίκανο. Mm-hmm. Και οι βασικές δικαιολογίες οι οποίες ακούστηκαν όλο αυτό το διάστημα, είτε από επίσημα είτε από ανεπίσημα χείλη, ήταν τι? Φταίνε οι συγκυρίες, φταίει η κλιματική αλλαγή. Μα αν φταίει η κλιματική αλλαγή, ένας λόγος παραπάνω, mm-hmm. που είναι υπό εξέταση επιστημονική εννοώ η προσέγγιση αυτή, ένας λόγος παραπάνω να πάρεις μέτρα απέναντι, για να προετοιμαστείς για να αντιμετωπίσεις τα φαινόμενα από την κλιματική αλλαγή. Άρα διαφωνείτε παντελώς με το σχεδιασμό πρόληψης? Γιατί ο σχεδιασμός δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών, ή δεν παίρνουν μέτρα να στηρίξουν τους πολίτες σε αυτή την ανάγκη, αλλά ποιο ήταν το κύριο μέτρο με το σήμα αυτό το 112 νομίζω, λέει φυγείτε να σωθείτε. Ναι. Δηλαδή είναι τρόπος αυτός. Mm-hmm. Εμείς. Βέβαια ο αντίλογος είναι ότι παγκόσμια χρησιμοποιείται, κύριε Σταμέλο, άρα γιατί όχι και στην Ελλάδα, και έτσι έχουν σωθεί. Δεν το λέμε από την πλευρά της προειδοποίησης. Ναι. Το λέμε ότι αυτό είναι το μοναδικό. Από πλευρά σχεδιασμού. Από πλευρά σχεδιασμού. Γιατί οι άνθρωποι πάλευαν, το είδαμε όλοι και εσείς πολύ περισσότερο που παρακολουθείτε καθημερινά την επικαιρότητα, να παλεύουν με μηδαμινά μέσα, προκειμένου να προστατεύσουν τα σπίτια τους, την περιουσία τους. Και εμείς συμβάλαμε σε αυτό σαν Κομμουνιστικό Κόμμα, ήταν εκεί τα στελέχη μας, τα μέλη μας, καλέσαμε τον κόσμο, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τον κόσμο να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση που είναι πολύ σοβαρή. Ως εκ τούτου, πρέπει να πούμε δηλαδή ότι δεν φτάνει μόνο οι ευχές. Πρέπει να πάρθουν μέτρα και τα μέτρα δεν έχουν πάρθει. Δέστε για ένα παράδειγμα. Να ξεκινήσουμε από τις προσλήψεις που συζητάτε. Ναι.
Δέστε, ανθρώπινου δυναμικού. Υπάρχουν 4.000 κενά στους πυροσβέστες. Ναι. Και την ίδια στιγμή, πριν λίγο καιρό, τι είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ότι να πάρουμε από το πυροσβεστικό σώμα για να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν στο ΕΚΑΒ. Ναι. Γιατί εκεί είχαν ξεσπάσει αυτά τα προβλήματα, τα οποία δεν λυθήκαν φυσικά, εξακολουθούν και θα δούμε σε. Μακάρι να μην δούμε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή να μεταφέρονται αυτοί που έχουν ανάγκη με καρότσες φορτηγών. Αλλά είναι βέβαιο ότι όσο δεν παίρνονται μέτρα για προσλήψεις, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι, πώς το λένε, με ευχές δεν λύνονται τα προβλήματα, όσο και αν θέλουμε όλοι μας να μην υπάρξουν θύματα λόγω αυτής της πολιτικής. Είναι η πολιτική η οποία γεννάει αυτά τα θύματα. Άρα λέτε προσλήψεις πυροσβεστών το πρώτο. Πυροσβεστικό σώμα. Μέτρα. Υπάρχουν δασαρχεία. Στο δασαρχείο του Ιμητού, εγώ θα σας πω, που έχει την ευθύνη το Ιμητό, που είναι ο Δήμος ο δικός μου. Ναι, η Κεσαριανή, με ένα υπέροχο δάσος. Δεν έχει δασεργάτη. Δηλαδή, πώς θα γίνει ο καθαρισμός του δάσους. Του δάσους. Που όλα είναι μια. Έχει ξερούς ξύλα, κορμούς από το χειμώνα. Ναι. Αυτό είναι έτσι και πάρει φωτιά, δεν μπορείς να τη σταματήσεις. Και αν σήμερα στο δάσος Κεσαριανής έχει προφυλαχτεί, αυτό γίνεται με την αποφασιστική συμβολή της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας, προστασίας, οι οποίοι φυλάνε σε 24 ώρη βάση το δάσος. Και άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε για δουλειά, δεν είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι η δουλειά τους αυτή, αλλά εθελοντικά συμβάλλουν στο να. Για να σωθεί αυτό το υπέροχο δάσος. Το υπέροχο δάσος που είναι πνεύμονας για όλη την Αττική. Το καταλαβαίνουμε. Λίγοι ίσως δεν έχουν πάει να το επισκεφτούν. Εσείς και ως εν ενεργεία δήμαρχος τότε, κύριε Σταμέλο, στο σχεδιασμό πρόληψης, θέλω να μας δώσετε και την άλλη πλευρά, γιατί το έχετε ζήσει. Κοιτάξτε, θα έλεγα και στις δύο. Αυτή την πολιτική εγώ την έζησα ζωντανά. Ακριβώς. Και το λέω ζωντανά γιατί και σε συντονιστικά που κάναμε αυτή την περίοδο και μάλιστα μετά τις πυρκαγιές στο Μάτι και τα πάνω από 100 θύματα που υπήρχαν, όταν ζητήσαμε για να ανοιχτεί η ζώνη πυροπροστασίας στο Βλητικό σταθμό, ο Βλητικός σταθμός είναι μια συνοικία της πόλης που είναι στους πρόποδες του Ημιτού, που ζουν πάνω από 120 ψυχές εκεί. Και είναι συνέχεια του δάσους. Εκεί προβλέπεται από τον νόμο που έχει ψηφιστεί εδώ και χρόνια να ανοίξει ζώνη πυροπροστασίας, που αυτή θα προστατεύει και τους κατοίκους, αλλά θα διευκολύνει και την πυροσβεστική για σε περίπτωση πυρκαγιάς να. Τέτοια ζώνη δεν έγινε ποτέ παρά τα αιτήματα που είχαμε. Δεν δόθηκε ούτε καν άδεια από το δασαρχείο για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε εμείς με ό,τι δυνάμεις είχαμε στο να κοπούν αυτά τα δέντρα. Δεν μπορεί κανείς να πάει να κόψει δέντρο χωρίς άδεια του δασαρχείου, το είναι κατανοητό. Βέβαια. Και έτσι ζει ο κόσμος με το άγχος και εμείς σαν Δημοτική Αρχή τότε ζούσαμε με το άγχος μην γίνει τίποτα, να προλάβουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Να πω ότι για τη φωτιά στην Μαγνησία έχουμε μεγάλη αναζωπήρωση στο Σέσκλο και έχουμε 112 για εκένωση, 9 οικισμών. Ρωτούν τώρα πολλοί τηλεθεατές. Στο επίπεδο, συμφωνείτε στην απόφαση της περιφέρειας να κλείσει τα πάρκα που είναι στην αρμοδιότητά της. Ο Ημιτός έκλεισε το υπέροχο δάσος μας. Είναι άλλο το δάσος και άλλο το πάρκο. Το δάσος εγώ σας ρωτώ και για τα δύο. Το δάσος έκλεισε και κλείνει την πρόσβαση πράγματι για να μην υπάρχουν κίνδυνοι ή εγκλωβισμοί. Συμφωνείτε. Αλλά όσον αφορά τα πάρκα, εμείς είχαμε πει και δημόσια ότι πρέπει να είναι ανοιχτά για να μπορεί να δροσίζεται ο κόσμος. Τα πάρκα πρέπει να πηγαίνει με τον καύσιμο. Ναι. Αλλά βεβαίως με μέτρα έτσι ώστε να φυλάγονται τα πάρκα. Να μην υπάρχουν προβλήματα από τυχόν κάποια, όχι ενέργεια, δεν μιλάω εγώ για τη δόλια ενέργεια, αλλά εγώ μιλάω για οποιοδήποτε ατύχημα μπορεί να συμβεί. Ναι. Τα πάρκα δεν μπορούν να κλείνουν στην πόλη, δηλαδή το πεδίο του Άρεως δεν μπορεί να κλείνει στον καύσωνα όταν καίγεται η Αθήνα. Ναι. Εκεί μπορεί να πάει ο κόσμος να δροσίζεται. Το είχαμε θέσει και ανοιχτά και ο Γιάννης Ομπροτούλης το είχε θέσει ανοιχτά στο Δημοτικό Συμφωνείτε με την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, γιατί είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το ανθρώπινο χέρι είναι αυτό που μπαίνει σε σχέση με τις πυρκαγιές. Άρα εδώ τα χάδια, οι ποινές δεν πρέπει να είναι χάδια. Συμφωνείτε? Είναι πρόβλημα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είναι πρόβλημα ποινών.
Το λέω, δεν ξέρω την επίσημη. Ναι. Πώς τοποθετήθηκε το κόμμα επίσημα, αλλά εγώ βάζω ένα ερώτημα. Είναι πρόβλημα ποινών. Ναι, ότι... κάποιοι λένε, Δήμαρχε, για να κάνω τον αντίλογο, ότι αν ήξερε κάποιος ότι καταστρέφει ένα ολόκληρο δάσος, μία ολόκληρη πόλη, ανθρώπινες ζωές που μπορεί να θρηνήσουμε, δεν θα πήγαινε τόσο, αν θέλετε, αρρωστημένα, δεν ξέρω ποιο είναι το κίνητρο. Εμείς λέμε ότι το κύριο είναι η πολιτική που ασκείται για την προστασία των δασών. Και η πολιτική προστασία των δασών, αυτό που είπαμε, δασεργάτες, είπαμε μέτρα πυρόσβεσης κτλ. Δεν υπάρχουν. Βλέπετε τώρα, πριν ακόμα πέσει το, με τους πιλότους το αεροπλάνο, κατέθεσαν ερώτηση οι βουλευτές του κόμματος στη Βουλή για τα μέτρα προστασίας των πυροσβεστών, οι οποίοι δουλεύαν επί μέρες και ώρες, άγρυπνοι, κουρασμένοι, για να ανταποκρίνουν στο καθήκον όλες τις δυνάμεις. Και κατέθεσαν μια σειρά από ερωτήματα, τα οποία φυσικά δυστυχώς τα απάντησε η ζωή με αρνητικό τρόπο. Από την άλλη μεριά λέμε η πολιτική, γιατί όταν κάει και η Βόρειο Εύβοια και κάηκαν και μέρη τα οποία υπήρχε επιχειρηματικό ενδιαφέρον για ανάπτυξη ανεμογεννητριών, τότε για την αποκατάσταση, αν θυμόσαστε, ανατέθηκε σε μία από αυτές τις εταιρείες η αποκατάσταση. Τώρα, καταλαβαίνουμε ότι ενώ η πολιτική αυτή στην ουσία είναι που είναι ο εμπριστής των δασών, το λέμε πολιτικούς όρους, το καταλαβαίνετε, πάμε με άλλους τρόπους να μεταθέσουμε την κουβέντα από το κυρίως πρόβλημα, είναι από τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν, σε επιμέρους πρόβλημα το ύψος των ποινών για τον εμπριστή ή δεν ξέρω εγώ τι. Θέλω να πω δηλαδή ότι στη μεγάλη εικόνα στη μεγάλη εικόνα είναι η πολιτική που εφαρμόζει τα μέτρα που δεν παίρνονται και που τα χρήματα, επειδή κοστίζουν αυτά τα μέτρα, τα χρήματα δίνουν ταλού για άλλες προτεραιότητες που έχει η κυβέρνηση, για τις επιχειρηματικές προτεραιότητες. Και θα το δείτε κανείς, έγινε μεγάλη κουβέντα μάλλον προεκλογικά, για τα 350 προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά τα προαπαιτούμενα δεν προβλέπουν μέτρα για την προστασία των δασών. Προβλέπουν επιχειρηματική δράση. Λέτε. Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο και θέλω να σας ρωτήσω να κάνουμε τη σύνδεση με τη διαχείριση απορριμμάτων. Γιατί το μεταφέρουμε στο επίπεδο του περιβάλλοντος και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της δημόσιας υγείας βέβαια. Λοιπόν, εδώ ο Γιάννης Πρωτούλης και η Ηλιακή Συσπήρωση Αττικής έχει συγκεκριμένη πρόταση, για τον φιλοξενήσαμε και εδώ στο σημείο αναφοράς, για το πώς πρέπει να γίνει η διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική. Εμείς έχουμε πάρει θέση για τα απορρίμματα και για την χωματερή της φυλής που ενώ καταργείται και από την κυρία Δούρου και από τον κύριο Πατούλη, εν τούτης με την απόφαση για το καινούργιο τμήμα διαιωνίζεται. Και έχουμε κάνει αρκετές αναφορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και στα Δημοτικά Συμβούλια και στην ΠΕΔΑ. Εγώ είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου και της ΠΕΔΑ Αττικής, των Δημάρχων Αττικής, που είχε γίνει αρκετή συζήτηση γύρω από το ζήτημα των απορριμμάτων και της διαχείρισης. Εδώ η διαχείριση, εμείς διαφωνούμε με την κατεύθυνση που έχει και το ΠΕΣΔΑ και οι κυβερνητικές πολιτικές. Και διαφωνούμε γιατί διαιωνίζεται το καθεστώς της φυλής, δεν παίρνονται μέτρα δηλαδή σταδιακά να αποσυμφορηθεί. Υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις από τη λειτουργία της στην υγεία των κατοίκων και αυτές οι μελέτες δεν δίνουν στη δημοσιότητα. Μάλιστα, είχαμε πάει σαν Λαϊκή Συσπήρωση με μια εμπεριστατωμένη μελέτη και είχαμε καταθέσει στον εισαγγελέα αυτά τα στοιχεία και την πρόταση, και ως συνήθως για τέτοιες περιπτώσεις μπήκαν στο αρχείο με γρήγορες διαδικασίες, ενώ για άλλα ζητήματα μπορεί να ψάχνονται. Έχουμε κάνει δεκάδες παρεμβάσεις, είμαστε ενάντια στην καύση, γιατί είναι καρκινογόνος η καύση των απορριμμάτων και κυρία στοχεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο σχέδιο στην Αττική, όχι μόνο κατά Δήμο, αλλά και στην Αττική, που να δίνει βάρος στην ανακύκλωση στην πηγή. Και αυτό το συνδέουμε με την ανάγκη όχι μόνο να γίνει ανακύκλωση στην πηγή, αλλά και το κόστος αυτό να πληρωθεί από κεντρικούς φόρους και όχι να μετατεθεί στα λαϊκά στρώματα. Γιατί ξέρετε, υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την μεταθέσαν μάλλον λόγω εκλογών, ήταν να εφαρμοστεί από 1η-1η του 2022, που αυξάνεται, είναι πρόστιμο, είναι ποινή, 20 ευρώ ο τόνος. 20 ευρώ ο τόνος είναι τεράστιο ποσό για τις εναπόθεση των σκουπιδιών, λέει, για να
με αυτόν τον τρόπο να προωθηθεί η ανακύκλωση και τα μέτρα αυτά. Ναι. Αυτό είναι τεράστιο ποσό και που αυτό θα κληθεί να το πληρώσουν οι δημότες. Τα έργα λοιπόν που πρέπει να γίνουν και οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν σε αυτή την κατεύθυνση που λέμε εμείς, πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τους κεντρικούς πόρους. Για να χρηματοδοτηθούν από τους κεντρικούς πόρους, γιατί το 95% των φόρων, όπως ξέρετε πολύ καλά, από τους προϋπολογισμούς το πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα. Δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι μικρομεσαίοι κτλ. Η συμβολή του κεφαλαίου είναι φιλική, 5% από τα κέρδη, από τα δισεκατομμύρια. Νομίζω ότι συνειδητοποιούν την αριθμητική που λέτε. Και οι εφοπλιστές είναι εθελοντική η προσφορά τους. Θα βάλουμε μία ανωτελεία. Βεβαίως. Είναι τεράστιο κεφάλαιο. Σε τηλεοπτικό χρόνο χρειάζεται και άλλες εκπομπές. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εκ νέου όμως. Βεβαίως, όποτε θέλετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ σήμερα, στην τελευταία εκπομπή για αυτή την. Καλή ξεκούραση, γιατί νομίζω μας περιμένει δύσκολο φθινόπωρο. Πολύ δύσκολο φθινόπωρο. Αυτοδιοικητικές εκλογές 8 Οκτωβρίου, περιφέρειες, Δήμοι. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ηλία Σταμέλο. Εγώ σας ευχαριστώ τον πρώην δήμαρχο Κεσαριανής και εκ νέου υποψήφιο δήμαρχο, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.